χρόνο. Αυτή τη στιγμή μεταφέρεται η Σορός. Ο Δημήτρης Μαρέδης θα έχει καλύτερη εικόνα για να μας το δώσει. Εμείς βλέπουμε την εικόνα μέσω από το παρεκκλήσι, Δημήτρη μου. Θα επανέλθουμε στην κουβέντα, γιατί έτσι είναι τα ζωντανά, σε ένα ζωντανό πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει το μεταδίδουμε εκείνη την ώρα να παρακολουθήσουμε. Δημήτρη μου, μόλις βγαίνει η Σορός από το παρεκκλήσι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους λοιπόν. Να πούμε ότι τώρα βγαίνει όντως η Σορός από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, όπως ήταν προγραμματισμένο άλλωστε από νωρίτερα εδώ. Είχε προγραμματιστεί να βγει στις 11 η ώρα και όχι στις 10.30 όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά σύμφωνα με το πρωτόκολλο, διότι ο κόσμος είναι πάρα πολλής και πρέπει να σου πω, Ζήνα, ότι όπως είπε και η Ρούλα Κουσκουρή, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι αυτή την ώρα εδώ που περίμεναν στην ουρά υπομονετικά και περιμένουν ακόμα, τους βλέπω μπροστά μου μέχρι το τέλος της Μητροπόλεως, να χαιρετήσουν και να αποτίσουν φόρο τιμής στον πρώην βασιλιά Κωνσταντίνο. Να πω ότι σε λίγο θα έχω και εγώ εικόνα, θα έρθει δηλαδή μπροστά εδώ στο σημείο που είμαι, θα περάσει από εδώ η Σορός του πρώην βασιλιά. Να πω ότι ήρθε νωρίτερα ο πρώην πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Προσκύνησε, πήγε στο παρεκκλήσι, καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος εδώ. Έχουμε περίπου 1500 άτομα πίσω μου ακριβώς, ίσως τα βλέπετε. Είναι στο πεζοδρόμιο και περιμένουν και χειροκροτούν κάθε άφιξη υψηλών προσκεκλημένων αλλά και πολιτικών προσώπων. Να πούμε ότι έχει έρθει από πολύ νωρίς η κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, η οποία είναι και η βαφτιστήρα του βασιλιά Κωνσταντίνου. Θα σας πω και την ιστορία αυτή σε λίγο. Εδώ λοιπόν ο κόσμος αρχίζει και χειροκροτά την Σορό, η οποία βγαίνει και κατευθύνεται προς το εσωτερικό του Ιερού Ναού. Βλέπουμε και η γη του βασιλιά Κωνσταντίνου κατευθύνονται τώρα προς το παρεκκλήσι, καταχειροκροτούμενοι. Ο κόσμος κρατάει ελληνικές σημαίες, ζητοκραυγάζει και πηγαίνουν εκεί προκειμένου να κρατήσουν, πιθανότατα θα κουβαλήσουν οι ίδιοι στους ώμους τους τη Σορό του πατέρα τους. Από την άλλη άκρη της πλατείας καταφθάνουν και πολιτικά πρόσωπα, ο κύριος Νικολόπουλος, ο πρώην βουλευτής και άλλα πρόσωπα τα οποία έρχονται. Είναι συγκινητικές οι στιγμές. Πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο αυτό αντίο γίνεται με πάρα πολύ αγάπη για τον πρώην βασιλιά της Ελλάδας και νομίζω ότι το χειροκρότημα του κόσμου το αποδεικνύει. Αλλά και η προσέλευση εδώ από τις 4.30 το πρωί, βρίσκονται άνθρωποι μεγαλύτερης αλλά και νεαρότερης ηλικίας, άνθρωποι που γνώρισαν είτε δεν γνώρισαν ποτέ τον βασιλιά Κωνσταντίνο, αλλά θέλησαν να είναι εδώ σε αυτό το τελευταίο αντίο. Πλήθος δημοσιογράφων από κάθε γωνιά της Ευρώπης αλλά και του κόσμου βρίσκονται εδώ για να μεταδώσουν το γεγονός. Και βλέπουμε τώρα ότι ο κόσμος ψάλλει τον εθνικό ύμνο και η Σορός κατευθύνεται από το παρεκκλήσι προς το εσωτερικό του Μητροπολιτικού Ναού. Εδώ που ζήνα μου, πριν από 59 χρόνια, ο τότε βασιλιάς των Ελλήνων Κωνσταντίνος ο Δεύτερος, στα 24 του έτη, και η Δανή πριγκίπισσα Άννα Μαρία, 18 ετών τότε, πέρασαν την πόρτα της Μητρόπολης για να παντρευτούν. Να σου πω ότι ήταν και το πρώτο γεγονός που μεταδόθηκε σε απευθεία σύνδεση από την ελληνική τηλεόραση και τώρα... Ναι, ναι. Ακούμε τον κόσμο. Go!
Δημήτρη μου, βλέπουμε τους γιους του, μπήκαν μέσα στην Ιερά Μητρόπολη. Είναι μια εικόνα πάνω από 1000 λέξεις και πραγματικά προτιμήσαμε τη σιωπή, να αφήσουμε τον κόσμο να δει ακριβώς τι συμβαίνει, να ακούσει την αλήθεια. Τώρα μπορείς να μας δώσεις και εσύ το κλίμα εκεί, γιατί μαζί με τη Ρούλα Κουσκουρή είσαστε μέσα στον κόσμο και είδατε τις αντιδράσεις που μπορείτε να καταγράψετε. Είναι σημαντικές εικόνες αυτές είναι που καταγράφονται στη σύγχρονη Ελλάδα, στην Ελλάδα του 2023. Η Ελλάδα του 2023 που δεν έχει βασιλεία, που έχει τελειώσει όλο αυτό ως θεσμός, όμως χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί εδώ για να αποτίσουν φόρο τιμής σε αυτό το βασιλιά που βασίλεψε μόλις 9 χρόνια, με δάκρυα στα μάτια πολλοί από αυτούς. Είδα και νομίζω ήταν συγκλονισμένος ο γιος Φίλιππος, ο γιος του βασιλιά Κωνσταντίνου, φυσικά συγκινημένοι και οι τρεις γη που ακολούθησαν την σωρό του, τυλιγμένοι με την ελληνική σημαία. Είναι εδώ πρόσωπα θλιμμένα, πρόσωπα που ήρθαν, όπως είπα και πριν, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον τελευταίο βασιλιά των Ελλήνων. Σε λίγο περιμένουμε και τα υψηλά πρόσωπα, τα μέλη των βασιλικών οικογενειών. Τελευταία θα έρθει και η Άννα Μαρία, η Βασίλισσα Άννα Μαρία. Αυτό προβλέπει άλλωστε το πρωτόκολλο. Δεν ξέρω αν θέλετε, έχω δίπλα μου τον κύριο Μπογδάνο, ο οποίος είναι εμφανώς συγκινημένος και ο ίδιος. Να τον ακούσουμε. Να του δώσω το... Να τον ακούσουμε και μετά να δώσουμε το λόγο μας στη Ρούλα Κουσκουρή. Ήρθατε εδώ με ένα λευκό τριαντάφυλλο, κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο, και σας είδα ιδιαίτερα συγκινημένο. Θυμάμαι την συνέχεια της Ελλάδας. Θυμάμαι την ανωτερότητα που θα έπρεπε να έχει το πολίτευμα της δημοκρατίας που ουδής αμφισβητεί. Θυμάμαι έναν σύνομο, νόμιμο, συνταγματικό πρώην αρχηγό κράτους που απρεπώς δεν κυδεύεται με τις τιμές που του πρέπουν. Θυμάμαι όλες και όλους τους συμπολίτες μας που βλέπουμε εδώ σήμερα να διατρανώνουν ακριβώς την αγάπη τους, όχι για τη μοναρχία, για την Ελλάδα, αγαπητέ μου Δημήτρη. Αυτό το οποίο σήμερα εδώ καλύπτεται, βλέπετε, παρακολουθεί ο κόσμος, οι συνάδελφοι στο στούντιο, είμαι βέβαιος ότι πρώτον μας έχει εκπλήξει όλους από τον παλμό, από το μέγεθος, από το συναίσθημα. Και δεύτερον, καταρρύπτει όλες αυτές τις αστιότητες περί κηδείας ιδιώτη. Αυτό σήμερα εδώ δεν είναι κηδεία ιδιώτη. Ένα πράγμα θα πω για το τέλος. Ο Ζαΐμης ήταν πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας σε περίοδο πριν από πάρα πολλά χρόνια, έναν αιώνα και, που η Ελληνική Δημοκρατία ήταν αβασίλευτη. Όταν πέθανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Ζαΐμης και είχε βασιλεία, ο Ζαΐμης κηδεύτηκε με τιμές αρχηγού κράτους. Άλλες στιγμές είναι αυτές που θα τα πούμε αυτά. Σύνομος, αγαπημένε μου Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Παρακολουθούμε τις εικόνες μέσα αυτή τη στιγμή, όπου τα παιδιά του ουσιαστικά έβαλαν τα άνθη πάνω στο φέρετρο. Χαιρέτησαν. Είναι στιγμές που πραγματικά, όπως κάθε άνθρωπος, έτσι συμπεριφέρεται στον άνθρωπό του στο τελευταίο αντίο. Εγώ έτσι το βλέπω, Τζούλια μου, πραγματικά είναι στιγμές ανθρώπινες, καθημερινές. Όταν κάποιος αποχαιρετά τον άνθρωπό του, τον αποχαιρετά με σεβασμό, με αγάπη. Δεν είναι γιατί είσαι ο γιος του βασιλιά, γιατί έχεις ένα άλλο οικόσιμο, ότι δεν θα βάλεις εσύ τα λουλούδια στον άνθρωπό σου. Δηλαδή, είναι ακριβώς αυτές οι σκηνές της πραγματικότητας του καθένα από εμάς. Ακριβώς. Και εγώ ήθελα να κάνω έτσι ειδική μνήμα σε αυτό που μόλις είδαμε. Και νομίζω πως οι πρίγκιπες έχουν μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την απλότητα, γιατί ο ίδιος ο βασιλιάς, και επέτρεψέ μου να τον λέω βασιλέα, διότι ο τίτλος βασιλεύς δεν πέφτει. Πρώην βασιλεύς των Ελλήνων, ναι. Αλλά βασιλιάς γεννήθηκε, βασιλιάς θα πεθάνει. Και συμφωνώ με τον κύριο Μπογδάνο, έπρεπε να γίνουν τιμές αρχηγού κράτους, όπως έγινε με τον αείμνηστο Σαντζετάκη, με τον αείμνηστο Στεφανόπουλο, οι οποίοι ήταν πρώην. Απλώς εγώ λέω ότι αυτό είναι άλλη κουβέντα, γιατί ναι, αυτή τη στιγμή απλά ήθελα να είναι το τονίσω. Τελευταίο εγώ θα τον αποκαλώ βασιλέα,
διότι είναι βασιλέας, οι πρίγκιπες είναι πρίγκιπες, πρώην πρίγκιπες των Ελλήνων, πρώην βασιλεύς των Ελλήνων, αλλά είναι βασιλεύς.